Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και κυρίως αγαπητοί μαθητές, αγαπητά παιδιά. Οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε πώς ήταν ο κόσμος μας πριν την έλευση του διαδικτύου, πριν την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό σας καθιστά πολύ τυχερούς. Πολύ τυχερούς γιατί. Γιατί χρησιμοποιείτε μια τεχνολογία με τεράστιες δυνατότητες. Μαθαίνετε νέα πράγματα, εξελίσσετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες για να μην αισθάνεστε απομονωμένοι, να έρχεστε σε επαφή με νέες κουλτούρες και σημαντικά κοινωνικά θέματα. Να συνεργάζεστε με ομάδες, ολοκληρώνοντας έργα, καταργώντας περιορισμούς και αποστάσεις. Έχετε μια μοναδική ελευθερία στα χέρια σας. Αυτή η ελευθερία όμως εγκυμονεί και κινδύνους. Και ξέρετε πολύ καλά, όλοι εσείς που είστε εδώ σήμερα, ότι χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή για να διακρίνουμε τους κινδύνους του διαδικτύου, για να μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς και συναισθηματικά υγιείς. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σήμερα φιλοξενούμε στο Υπουργείο περισσότερους από 600 μαθητές που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, παιδιά μικρά και μεγάλα, που δέχτηκαν να αναλάβουν την πρόκληση να διερευνήσουν τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και να αποτυπώσουν θετικά σε ένα τραγούδι, σε ένα βίντεο, σε μια ζωγραφιά το σημαντικότατο αυτό θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συγχαρώ θερμά το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που ανέλαβε την ευθύνη της υλοποίησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και που με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθεί την υπεύθυνη χρήση των online τεχνολογιών και κινητών τηλεφώνων για 17η, αν δεν κάνω λάθος, συνεχή χρονιά. Αυτή λοιπόν η μέρα είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε κριτικά για θέματα όπως το cyberbullying, όπως η αυξανόμενη πίεση που μπορεί να νιώθουν οι συμμαθητές σας, να σκεφτούμε κριτικά και για τα θετικά του διαδικτύου, αλλά και για το πώς θα θωρακιστούμε από κινδύνους που το διαδίκτυο ακριβώς εγκυμονεί. Και εδώ ο ρόλος των μεγάλων, των γονέων σας, των εκπαιδευτικών σας, των δασκάλων, των καθηγητών σας και ο δικός μας είναι πάρα πολύ σημαντικός για να θωρακίσουμε αυτή τη χρήση που εσείς κάνετε του διαδικτύου. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω φάνηκε και στα αποτελέσματα της έρευνας. Από τελευταία στοιχεία που έχω δει, 2 στα 10 παιδιά του δημοτικού και 4 στα 10 του γυμνασίου και λυκείου δεν συζητούν με τους γονείς τους θέματα που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους που απορρέουν από το διαδίκτυο. Φίλες και φίλοι, οι λύσεις είναι στα χέρια μας. Είναι στα χέρια μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που είναι το διαδίκτυο με τρόπο ασφαλή, με τρόπο ο οποίος θα θωρακίσει τα παιδιά μας και θα αποκλείσει τους τυχόν κινδύνους αναφορικά ακριβώς με τη χρήση του διαδικτύου. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης και να ευχηθώ στα παιδιά να καταλάβουν τι σημαντικό εργαλείο έχουν στα χέρια τους, το οποίο δεν είχαμε εμείς μεγαλώνοντας, και πώς οφείλουν αυτό το εργαλείο να το αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο, καταρχήν προς όφελος των ιδίων. Ευχαριστώ πολύ.